Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον νέο πρόεδρο, τον κύριο Σάββα Δημητριάδη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι, καλά, καλά. Βέβαια, μέχρι να συνηθίσω ότι το πρόεδρος, έτσι. Όταν έχει συνηθίσει το Γενικό Γραμματέα, ξαφνικά να σε φωνάζουν πρόεδρο, δεν γυρνάς. Κύριε Δημητριάδη, ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η προχθεσινή διαδικασία, βραδιά. Δεν ξέρω, εσείς τον κύριο Γραμμένο τον έχετε ζήσει καλύτερα, τον έχετε δει έτσι πιο, πώς να το πω, φορτισμένο, αγχωμένο και με μια μελαγχολία, νομίζω, για το ότι αφήνει εδώ τα γραφεία της Εψημή. Να σας πω κάτι. Ο Βαγγέλης ο Γραμμένος είναι ένα άκρο συναισθηματικό άτομο. Mm. Κατάφερνε όμως, και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει έναντι άλλων, πολλές φορές να κρύβει τα συναισθήματά του όταν χρειαζόταν να πάρει αποφάσεις ή όταν χρειαζόταν να κάνει κάποιες προτάσεις. Προχθές λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει. Και δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει γιατί δεν μπορεί κανείς να του αρνηθεί το μέγεθος της προσφοράς και τα χρόνια, μάλλον τις ώρες της ζωής του που έχει αναλώσει σε αυτό που λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Από το 1983, νομίζω, 84. Από το 83, ναι, όταν ξεκινήσανε την παράταξη μαζί, νομίζω, με τον Βασίλη τον Καγκάτζη και ναι, τον Μαντά. Από το, και ήταν, μετά προσθέθηκαν Ψωμιάδης, Λυσαρίδης. Ψωμιάδης, Λυσαρίδης, ναι, και όλοι οι υπόλοιποι που διαγράψαν αυτή την ιστορία εδώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, πρέπει να του την χαρίσουμε, όπως του τη χάρισε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο απλόχερα, και δυστυχώς δεν μπόρεσε να κρύψει ούτε τα δάκρυά του ούτε τη στεναχώρια του, γιατί πράγματι διακατεχόταν από στεναχώρια. Και η αλήθεια είναι ότι αφήνει ένα οίκιο περιβάλλον, οικείο περιβάλλον, με ανθρώπους που τον αγαπάνε, που μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, μάλλον αυτός μπορούσε να τους πει πάμε να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτήρι κρασί, και μπλέκεται σε μια περιπέτεια, την οποία βέβαια αυτός επέλεξε να μπλέξει και καλά έκανε, που δυστυχώς του επιβάλλουν και μέχρι στιγμής, ενώ του επιβάλλουν όχι κάποιοι άσχετοι, οι υποχρεώσεις του να είναι στο ξενοδοχείο, να είναι, δεν έχει ανθρώπους να πει μια κουβέντα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Κατέβηκε ένας φίλος και συνάδελφος προχθές για κάποιες δουλειές στην Αθήνα και τον πήρε τηλέφωνο να βρεθούν. Με χαρά λοιπόν του λέει, παίρνω από την ΕΠΟ. Με το που μπαίνει ο φίλος στο γραφείο, λέει τη γραμματέα του, για μία ώρα δεν θα με ενοχλήσει κανένας. Έχει κλείσει τα τηλέφωνα, έχει κλείσει όλα και κάθισε να μιλήσει με το φίλο του. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά, μεγάλες στιγμές. Νομίζω ο Βαγγέλης ο Γραμμένος είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα δείτε και στη συνέχεια θα προσφέρει πολλά, αρκεί να μην τον καταβάλει όλη αυτή η διαδικασία, ενώ να μην τον καταβάλει σαν άνθρωπο, έτσι, γιατί για να τον αλωτριώσει δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι. Κύριε Δημητριάδη, να θεωρήσουμε ότι συνεχίζεται το ναι, έργο. Ναι, είναι μια, ναι. Είστε μια συνέχεια, δεν ξέρω, ναι, αν θέλετε κάτι άλλο, αν θέλετε να πετύχετε κάτι άλλο, να αλλάξετε πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, ο σχεδιασμός είχε γίνει από την επόμενη μέρα των τελευταίων εκλογών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός. Τώρα κάποιες πινελιές σαν καινούριος πρόεδρος, όχι πινελιές γιατί πρέπει να γίνουν, γιατί για να δείξει κάτι ο καινούριος πρόεδρος, αλλά πινελιές οι οποίες πρέπει να γίνουν προς διόρθωση κάποιων πραγμάτων, γινόντουσαν κάθε χρόνο. Και ο Βαγγέλης που ήταν πρόεδρος και τώρα που θα είμαι εγώ, και μπορεί μετά από χρόνια κάποιοι άλλοι που θα είναι. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο τα αποφασίζει αυτά μαζί με τον πρόεδρο. Δεν πρόκειται να γίνουν δραματικές αλλαγές. Αυτό που έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι τι σημαίνει για την Ένωση εδώ τη δική μας, τη μεγαλύτερη της χώρας, το γεγονός ότι πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι ο Γραμμένος. Σημαίνει μια διευκόλυνση σε ζητήματα, σημαίνει ότι αλλάζει ο ρόλος της γενικότερα στο ποδόσφαιρο, δεν σημαίνει τίποτα? Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Να σας πω, και είναι κάτι τι το οφέλη το... μπορεί να έχει. Ναι, ναι. Και να σας πω και γιατί το ανέφερε και στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Βαγγέλης προχθές. Καταρχήν ο Βαγγέλης δεν είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, είναι πρόεδρος όλων των ενώσεων. Ναι, ναι, ναι. Σαφέστατα το συνέστημα πάντα θα υπάρχει. Σαφέστατα την ευχέρεια που ενδεχομένως να έχει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμα και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μακεδονίας, ίσως λίγο, επαναλαμβάνω, να προέβεται των αλωνών. Καταλαβαίνετε, λόγω της σχέσης, έτσι, της ανθρώπινης σχέσης.
Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Βαγγέλης δεν πρόκειται να έχει, να δώσει οφίτσια εδώ και να τα αφαιρέσει από κάπου αλλού. Θεωρώ ότι θα είναι δίκαιος με όλες τις ενώσεις και οι παροχές, αν θα γίνουν παροχές, αν το επιτρέψει δηλαδή το όλο περιβάλλον, θα είναι ίσες προς όλους. Άλλωστε αυτό είναι που τον διακρίνει κιόλας, έτσι, η ισονομία και η ισότητα που προσφέρει. Κύριε Μητριάδη, δέχεστε ότι η Ένωση γενικότερα έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να, όλα αυτά τα χρόνια, όχι τώρα 2 μήνες και 1 χρόνο, για να αλλάξει λίγο η κατάσταση στο ποδόσφαιρο, να καθαρίσει λίγο το πράγμα? Ναι, έχει παίξει πρωταρχικό ρόλο. Βέβαια, ήταν και άλλες πολύ λίγες ενώσεις που ακολουθούσαν ή συμπορευόταν μαζί με την Ένωση. Ξεκίνησαν, γιατί μας τα λέει ο κύριος Γραμμένος, ξεκίνησαν 4. Την ημέρα της εκλογής του Κυρτζίκη ήταν 4 όλοι και όλοι. Βεβαίως, 4 ενώσεις. Βέβαια, εμείς διαχρονικά ήμασταν πάντα απέναντι σε αυτόν που ήταν εκεί όταν έκανε λάθη, γιατί όταν έκανε σωστά δεν είχαμε λόγο να διαφωνούμε. Γενικότερα όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να πω άλλους χαρακτηρισμούς, τους έχουν δώσει άλλοι περισσότερο έμπειροι από εμένα, έφτασε στο τέλμα του. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας ποδοσφαιρικός σωματικών Μακεδονίας, μπροστάρης, μαζί βέβαια με την βοήθεια κάποιων ΠΑΕ, να αλλάξουν αυτό που λέγεται, μάλλον να προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, και δεν λέω επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αν και πρέπει να το ξεχωρίζω, λέω ποδόσφαιρο, γιατί δυστυχώς στις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ την αλωτρίωση του αθλήματος την ξεκινούσαν από τη βάση τους. Όταν ξεχωρίζανε τις ενώσεις, κάποιες έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις, κάποιες δεν παίρνανε, όταν ήταν οι καλοί και οι κακοί, το κακό γινόταν από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι από το επαγγελματικό. Το επαγγελματικό ήταν η κορυφή της πυραμίδας. Και να σας πω και κάτι. Των διαιτητών, πρόοδο. Ναι, ναι, όλο αυτό. Όλο. Και δεν μιλάμε για τον διαιτητή τον αξιολογημένο. Γιατί εκεί έφτανε ο διαιτητής ήδη ήταν αλωτριωμένος. Μιλάω από τη βάση. Όταν εμείς στέλναμε προτάσεις για κάποιους διαιτητές και πήγαινε στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί ήσταν αντιπολίτευση. Βεβαίως. Όχι γιατί ήμασταν αντιπολίτευση, γιατί ήμασταν οι συγκεκριμένοι αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άξιοι διαιτητές περάσανε τα χρόνια και δεν αξιολογηθήκανε για να παίξουν στο ανώτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Έφτασε η ΕΠΣΗ να έχει ένα διαιτητή στη Λίγκα. Να σας πω, ίσως, λέω, ίσως δικαίως να είχε έναν διαιτητή στη Λίγκα. Δυστυχώς όμως αυτό αποδειοκνυόταν ότι δεν ήταν δίκαιο αυτό. Ναι. Και μαζί με εμάς ήταν και άλλες ενώσεις οι οποίες δυστυχώς μπαίναν στο ίδιο καλούπι. Αυτό λοιπόν, με αυτά τα παιδιά που είναι δίπλα στο Βαγγέλη το γραμμένο, νομίζω ότι θα τα αλλάξουν όλα. Βέβαια, προς το παρόν υπάρχουν κάποιοι άλλοι πάνω από το κεφάλι τους. Καλά κάνουν και υπάρχουν. Πρέπει να αποκτήσει αξιοπιστία, η διοίκηση της ΕΠΟ και θα αποκτήσει έτσι μόνο. Στη συνέχεια θα μπουν τα πατήματά τους, θα φύγουν και αυτοί που είναι πάνω από το κεφάλι τους και νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα επιβληθεί. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί που ίσως να ζητάνε από τη διοίκηση της ΕΠΟ ρεβάνς σε όλα τα επίπεδα. Και οικονομικά και διαιτητικά και χορηγικά και τα πάντα. Ατυχήσανε. Λέω και με κεφαλαία γράμματα. Μάλιστα. Ατυχήσανε. Λέξη ρεβάνς δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του Βαγγέλη του Γραμμένου. Να το ξεχάσουν άπαντες και οι μεν και οι δε. Γιατί, να σας πω κάτι, δεν το χρησιμοποιούν αυτοί που είναι μαζί του το θέμα ρεβάνς. Το βγάζουν στην επικαιρότητα αυτοί που τόσα χρόνια καπηλεύονταν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πάρω τις δηλώσεις τις τελευταίες κάποιου παράγοντα μεγάλης ομάδας του Πειραιά. Ποιες από όλες λέτε? Του κυρίου Θεοδωρίδη που αυτός ο κάποιος που μπήκε πρόεδρος δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι, ναι. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει φόβο για ρεβασισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση στο Βαγγέλη το γραμμένο να έχει στο λεξιλόγιο τέτοιο πράγμα. Κατανοητό. Ξεκάθαρα πράγματα. Και το λέει ένας άνθρωπος που στο 24ωρο ήμασταν πάρα πολλές ώρες μαζί. Κύριε Πρόεδρε, η θέση σας για όλο αυτό το οποίο περνάει ο Ηρακλής, ποια είναι?
τι σκέφτεστε, τι μπορείτε να κάνετε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Δεν σας κρύβω ότι ήρθαν τα παιδιά της Επιτροπής πριν αρκετές μέρες από εδώ, ναι, για να ζητήσουν την, όχι τη γνώμη μου, να μας ρωτήσουν για κάποια πράγματα. Βασικά τους ξεκαθάρισα ότι ο Βαγγέλης Γραμμένος, όταν έστειλε η Γενική Συνέλευση του ΓΣ Ηρακλή την απόφαση να τους διαγράψουμε από το Μητρώα τους, δεν διέγραψε τον Ηρακλή και δεν το διέγραψε για ιστορικούς λόγους, γιατί θεώρησε ότι η πόλη της, ο Ηρακλής ανήκει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, mm-hmm, και δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Και καλά έκανε. Τους το εξήγησα αυτό το θέμα. Βέβαια οι άνθρωποι ξέραν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στη συνέχεια έχουμε τις εξελίξεις που έχουμε. Εύχομαι, και όπως το εύχομαι και για, και για τον Άρη της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω, λέω για τον Άρη της Θεσσαλονίκης, λέω για τον Ηρακλή της Θεσσαλονίκης. Εύχομαι αυτές οι ομάδες να βρουν τον δρόμο τους και να βρουν τον υγιή δρόμο. Γιατί τον Απόλλωνα Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τη Θεσσαλονίκη. Έχει ανάγκη τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Απόλλων Καλαμαριάς. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τις έχει ανάγκη αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω άλλα λόγια και νομίζω ότι είναι μια έκφραση και μια κατάθεση ενός φιλάθλου, ναι, της Θεσσαλονίκης και όχι του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ευχαριστούμε για την συνομιλία. Καλή επιτυχία. Καλή χρονιά στα πρωταθλήματα και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Yeah.